Κυρία Παγωνίστα, αγαπημένη μου, σας εκτιμώ, μου αρέσει πάρα πολύ ο λόγος σας. Καλώς ορίσατε στην Crete TV. Να είστε όλοι καλά. Θέλω να σας πω ότι στη συζήτηση συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της τουριστικής μας βιομηχανίας. Σας ακούν ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει ο λόγος σας. Θα ήθελα όμως να μου ξεκινήσετε την τοποθέτησή σας με ένα πρώτο σχόλιο όσον αφορά το κόκκινο στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Η αλήθεια ότι είναι υψηλό το υλικό φορτίο και γι' αυτό μπήκε σε κόκκινο η περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα, με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, που είναι τα πιο σημαντικά. Μάσκες, αποστάσεις. Αυτή τη στιγμή όσες περιοχές είναι στο κόκκινο, αυτά τα μέτρα τα δύο είναι τα πιο σημαντικά. Πρέπει να τα τηρήσουμε και πρέπει γρήγορα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο, όπως και το Λασίθι, να βγουν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, όταν είναι αυξημένο το υγειακό φορτίο, δύσκολα μειώνονται ο αριθμός των κρουσμάτων. Χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε πολύ στα μέτρα και στα τεστ που πρέπει να γίνονται σε όλη την περιοχή. Κυρία Παγώνη, η Κρήτη έχει αυτήν την ιδιομορφία ότι αυτήν την περίοδο βρίσκεται στην τελική ευθεία για την τουριστική χρονιά. Δηλαδή, ουσιαστικά η Κρήτη είναι αυτή που ανοίγει την τουριστική χρονιά στην Ελλάδα και την κλείνει. Δηλαδή, εκεί μέσα Μαρτίου έρχονται οι πρώτες πτήσεις και μέσα με τέλη Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η τουριστική χρονιά. Είμαστε το νησί που έχει. Έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό τόνισα ότι όσο πιο γρήγορα βγείτε, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις επιχειρήσεις τους, που έχετε πανέμορφα ξενοδοχεία, έχετε πάρα πολύ ωραίες περιοχές και που θα πρέπει επιτέλους και αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και να δουλέψουν. Ναι. Όμως με αυτές τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, κυρία Παγώνη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σας έχω ακούσει σε πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις σας. Θέλω να μου δώσετε μία εκτίμηση. Επειδή αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του τουρισμού ανησυχούν και για την πορεία των εμβολιασμών. Δηλαδή, εκεί κάπου στα μέσα Δεκεμβρίου ακούσαμε τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και της Ευρώπης για χιλιάδες εμβόλια, 500.000 άνθρωποι που θα είχαν εμβολιαστεί τον Ιανουάριο. Και βλέπουμε ότι με βάση τις εκτιμήσεις, και αν δεν γίνει κάτι θεαματικό, θα μπορούσε να περάσει ολόκληρο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο να έχουμε εμβολιάσει μόλις το 20 με 25% του ελληνικού πληθυσμού. Ο τουρισμός βεβαίως απαιτεί κάτι αντίστοιχο σε υψηλό ποσοστό και από τους επισκέπτες μας. Γιατί δεν αρκεί να εμβολιαστούμε εμείς, αν άλλες χώρες είναι πολύ χαμηλά στον εμβολιασμό. Ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτή τη διαδικασία? Πέσαμε έξω? Η Ευρώπη έχει σταθεί κατώτερη των περιστάσεων? Έχει γίνει ένας σχεδιασμός για κάθε χώρα. Εμείς είχαμε κάνει το δικό μας σχεδιασμό εδώ και μάλιστα πιστεύαμε και ο σκοπός ήταν μέχρι τέλος Ιουνίου. Αν είχε εμβολιαστεί ένα 60%, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλά γιατί θα υπήρχε σχετική ανοσία. Δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμφωνίες που έκανε με τις εταιρείες δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Και δεν πήγαν καλά γιατί μείωσαν τα ποσοστά των εμβολίων τα οποία θα έστελναν σε κάθε χώρο, όχι μόνο στη δική μας και στις άλλες χώρες, και ειδικά η AstraZeneca μείωσε στο 60%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν υπάρχουν αυτές οι μειώσεις σημαίνει ότι οι ποσότητες των εμβολίων που θα έρθουν και στη δική μας τη χώρα θα είναι μειωμένοι. Τώρα αυτές τις μέρες γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις πάλι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζοντας οι υπόλοιπες χώρες και εμείς ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε τον αριθμό των εμβολίων για να προχωρήσουμε, γιατί αν φτάσουμε, όπως είπατε και εσείς, σε αρχές Μαρτίου ξεκινάει η τουριστική περίοδος και στην ουσία δεν θα έχουν γίνει εμβολιασμοί τους οποίους έχουμε προγραμματίσει και πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουν, να μειωθούν τα μέτρα, να ξεκινήσουν να δουλεύουν τα ξενοδοχεία, να ξεκινήσουν να δουλεύουν τα εστιατόρια. Άρα η εκτίμησή σας, κυρία Παγώνη, μέχρι τον Ιούνιο ποια είναι, πώς διαμορφώνεται? Η εκτίμησή μου είναι ότι αν προχωρήσουμε γρήγορα και έρθουν οι ποσότητες, και το ευχάριστο είναι ότι αρχές Μαρτίου έρχονται οι ποσότητες της Moderna και μετά έρχονται οι ποσότητες της AstraZeneca
και προχωρεί στην πρώτη φάση, περνάει στη δεύτερη, οι εμβολιασμοί της, τα εμβόλια της Johnson & Johnson. Εάν αυτά όλα πραγματικά γίνουν όπως τουλάχιστον αυτές τις μέρες μας έχουν διαβεβαιώσει, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο το 60%, που σημαίνει ότι θα δουλέψει ο τουρισμός το καλοκαίρι και οι άνθρωποι θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, τα εστιατόρια τους και θα πάρουμε ανάσα. Άρα θεωρείτε ότι μπορεί να σωθεί και... Άρα θεωρείτε ότι μπορεί να σωθεί και το Πάσχα. Θα σου βρίσουμε ωβελία. Το βλέπω πολύ δύσκολο και επειδή εγώ λέω αλήθειες, το Πάσχα το βλέπω δύσκολο. Δεν νομίζω ότι τα Πάσχα θα υπάρχουν μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση τόσο εύκολα το Πάσχα να μπορέσουμε να το περάσουμε χωρίς μέτρα, με ευχέρεια. Το Πάσχα θα υπάρχουν μέτρα. Για την εστίαση τι βλέπετε, η οποία είναι ένας κλάδος που έχει γονατίσει? Για να πω την αλήθεια, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι μετά τις 15-20 Μαρτίου θα μιλήσουν για άνοιγμα της εστίασης. Γιατί ξέρετε κάτι, εάν δεν μειωθούν τα κρούσματα, εάν δεν μειωθούν όλοι οι παράμετροι, είναι δύσκολο να προχωρήσουν σε ανοίγματα άλλα. Εδώ βλέπετε ότι στις κόκκινες περιοχές τα λύκεια δεν άνοιξαν, που σημαίνει ότι πρέπει να πάνε σταδιακά και βήμα-βήμα. Γι' αυτό λοιπόν από την αρχή σας είπα ότι πρέπει να κάνουμε όλες τις προσπάθειές μας. Και θα ρωτήσω μια παρακινδυνευμένη ερώτηση. Τις μάσκες, πότε θα τις ξεφορτωθούμε? Η άποψή μου είναι ότι οι μάσκες θα βγουν το Σεπτέμβριο. Είναι μια αισιόδοξη άποψη αυτή, κυρία Παγώνη, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας που μας τρομάζουν λίγο με τις τοποθετήσεις τους. Εντάξει, δεν θέλουμε να τρομάξουμε, όπως υπόθηκαν για το θέμα των μεταλλάξεων. Υπάρχει και μια τεράστια συζήτηση όσον αφορά τις μεταλλάξεις, για το αν τα εμβόλια αυτά μπορούν να ανταποκριθούν. Σήμερα ακούσαμε και την πιθανότητα μιας τρίτης δόσης που θα μπορούσε να χρειαστεί. Ποια είναι η δική σας άποψη? Λοιπόν, βάσει των επιστημονικών δεδομένων, το θέμα των μεταλλάξεων όσον αφορά τη μετάλλαξη του στελέχους της Μεγάλης Βρετανίας καλύπτεται κανονικά από το εμβόλιο της Pfizer και από της Moderna. Όσον αφορά το στέλεχος που είχαμε της μετάλλαξης από τη Νότια Αφρική, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και αυτό καλύπτεται. Αυτό που έχει σημασία, επειδή είχαμε ένα κρούσμα στη Βόρεια Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει γρήγορα η χνηλάτιση για να περιοριστεί η μετάδοση του ιού. Όσον αφορά τώρα το θέμα των εμβολίων, που υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ποσότητες και αυτό θέλω να το πω, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα λυθεί για να καθησυχάσει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό που λέτε, τώρα, κυρία Παγώνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι για την τρίτη δόση που μου είπατε, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για να γίνει μία τρίτη δόση. Υπήρχε μόνο μία συζήτηση μεταξύ εταιριών μήπως χρειαστεί να ψάξουν το θέμα αν θα υπάρχει μία τρίτη δόση. Επιστημονικές μελέτες, δεδομένα, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να καθησυχάσει. Είναι εδώ ο κύριος Αντύπας Σιφάκης, είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς πράκτορες της χώρας. Ουσιαστικά διακινεί ένα μεγάλο ποσοστό των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα και θα ήθελα να σας κάνει ένα ερώτημα. Ναι, κύριε Σιφάκη. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να σας μεταφέρω ή να εκφράσω τουλάχιστον την προσωπική εκτίμηση που έχω για εσάς. Σας παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος σας είναι ένας καθαρός και τίμιος λόγος και θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Έχω παρατηρήσει ότι αποφεύγουν οι πάντες με κεφαλαίο, να συζητάνε για το εμβόλιο της Ρωσίας. Και για της Κίνας. Και για της Κίνας, πράγματι. Αναφέρω τη Ρωσία επειδή η Ρωσία συμβαίνει να είναι και ένας από τους, ιδιαίτερα για την Κρήτη, ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους πελάτες μας.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν κατανοώ τον λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτή η συμπεριφορά απέναντι στην Ρωσία, διότι ξέρετε ότι η Ρωσία δεν ήρθε πέρυσι στην Ελλάδα. Μας ναι, το έληξε, γνωρίζω πολύ καλά. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν καταστροφικές συνέπειες για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, τουριστικές κλπ. Για την οικονομία μας. Φέτος βλέπω ότι εξακολουθεί να υπάρχει έτσι μία διστακτικότητα και πάει και στο θέμα του εμβολίου και αναρωτιέμαι, μα πολιτικό είναι το θέμα της οικονομίας μας και του τουρισμού μας? Όχι, όχι. Είναι επιστημονικό και πρέπει να το διευκρινίσουμε για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εσείς έχετε απόλυτα δίκιο, έχετε πολλούς τουρίστες από τη Ρωσία και έχετε απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, το θέμα με το εμβόλιο της Ρωσίας είναι το εξής. Εμείς στα χέρια μας δεν έχουμε καμία μελέτη για την τρίτη φάση. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με το εμβόλιο αυτό. Υπάρχει και όπως διαδικασία. Καταλαβαίνετε, η χώρα, η κάθε χώρα που πρέπει να εισάγει ένα εμβόλιο πρέπει να έχει πλήρως τις μελέτες και ιδιαίτερα την τρίτη φάση που λέει για τις παρενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εγκρίνει ακόμα το εμβόλιο αυτό, γιατί δεν έχει κατατεθεί ο φάκελος της Ρωσίας. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν οι Ρώσοι καταθέσουν το φάκελο και πραγματικά τα επιστημονικά δεδομένα είναι μια χαρά που αφορούν και την τρίτη φάση, κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρχει το εμβόλιο της Ρωσίας, όπως το ίδιο ισχύει και για την Κίνα, να έρθει στην Ελλάδα. Κυρία Παγώνη, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε μία έτσι κατά προσέγγιση εκτίμηση γενικότερα για την Κρήτη. Αν έχετε μελετήσει τους αριθμούς της Κρήτης. Δηλαδή τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι μετά την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου υπάρχει μια αυξητική τάση των κρουσμάτων και στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, στις τάξεις της οποίας βρίσκεται και η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Σας προβληματίζει αυτό? Λοιπόν, επειδή μελετάμε γενικά όλη την Ελλάδα, όλη την περιφέρεια, γιατί η Αθήνα δεν είναι, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, Ελλάδα είναι όλες οι πόλεις. Έχουμε δει λοιπόν ότι όντως στις περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα, όπως και στο νησί, στην Κρήτη και σε άλλα νησιά, υπάρχει μία αυξητική τάση. Γι' αυτό λοιπόν επιμείναμε και λέμε όλοι ότι πρέπει να έχουμε πιο αυστηρά κάνει τα μέτρα και για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία και να περιορίσουμε τις παραμέτρους, την αύξηση των παραμέτρων. Να σας κάνω μία επισήμαση για να σας βοηθήσω. Μέσα στο καλοκαίρι και εκεί μέχρι τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, ακόμα και με βάση τα στοιχεία του ECDC, αλλά και με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, ήταν μία free COVID περιοχή. Όμως αποτυπώθηκε τελικά ότι σε μια περιοχή που δεν έγιναν σχεδόν καθόλου τεστ, το πρόβλημα φαίνεται να προϋπήρχε. Γιατί στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά γίνονται πιο συχνά τεστ προληπτικά ή γίνονται πιο συχνά τεστ μετά από ένα περιστατικό. Δεν πρέπει να λειτουργήσουμε πιο στοχευμένα όσον αφορά τα τεστ. Έχετε απόλυτα δίκιο και η αιτία που δεν φαινόταν η ιστορία ήταν τότε δεν είχαν γίνει τα τεστ. Πιστεύω ότι αν γίνονται συχνά τεστ, όπως σας το είπα και στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό ο αριθμός των τεστ σε κάθε πόλη να γίνεται και να γίνεται και στα... Εμείς είπαμε και κάτι άλλο, ότι και στα καταστήματα που θα ανοίξουν πρέπει να γίνονται τεστ και στα σχολεία, στους καθηγητές και στους μαθητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ένα λόγο, γιατί αν υπάρχει έστω και ένας ασυμπτωματικός, ξέρουμε ότι θα γίνει άμεσα η θνηλάτηση και θα περιορίσουμε τη μετάδοση. Αυτό είναι ο σκοπός των τεστ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο που επισημάνατε το θέμα για το περιοχή του Λασιθίου. Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου έτσι ήταν η κατάσταση. Δεν είχε γίνει κανένας απολύτως έλεγχος ουσιαστικά, προληπτικός. Δυστυχώς όμως δεν είχε γίνει ο έλεγχος, γιατί πολύ πιθανό να υπήρχαν κρούσματα, αλλά να ήταν με πολύ απλά συμπτώματα και να μην είχαν εντοπιστεί. Κυρία Παγώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά και θα σας περιμένουμε και στην Κρήτη. Και να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Και να προσπαθήσουμε να βγούμε από αυτή την ιστορία και εσείς επειδή έχετε
τον τουρισμό, οι άνθρωποι να δουλέψουν, να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους και τα μαγαζιά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τηλεοπτικά σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Το καλοκαίρι θα πιούμε και κρασάκι και θα φάμε και φρέσκο ψάρι στην Κρήτη μαζί, κυρία Παγώνη. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.